Δηλαδή, ξέρετε τι θέλει να τονιστεί εδώ? Η πρόκληση της επιθυμίας. Αλλά θα ήθελα να μείνω σε ένα σημείο. Εμνήσθημε, θυμηθήκαμε. Θα ήθελα να μείνω σε αυτή τη λέξη πιο ξεχωριστά, γιατί έχει μια ξεχωριστή αξία. Είναι η ονειροπόληση και ο μετεωρισμός του νου. Και δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα των τροφίμων. Αναφέρεται σε κάθε ζήτημα του παρελθόντος, όταν κάποτε το στερηθήκαμε αυτό, δεν το έχουμε πια, και αρχίζει να γυρίζει το μυαλό μας πίσω. Θα μιλήσω για την ειδική περίπτωση που ένας αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό ή μοναχός ή κληρικός, και ο έγαμος ακόμη, για να γίνει κληρικός πρέπει να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό και πρέπει να στερηθεί μερικά πράγματα, αν αυτό λέγεται στέρησης. Θερυπίν, να στερηθώ, να τρέχω, να χορεύω. Έτσι. Ένας όμως που ορίμασε πνευματικά δεν αισθάνεται την ανάγκη να πάει να χορεύει. Αυτό δεν είναι μόνο για έναν κληρικό, είναι και για κάθε πιστόν. Πιστέψτε με, σας το λέω αλήθεια. Δεν αισθάνεται πια την ανάγκη να χορεύει. Πιστεύω με καταλαβαίνετε. Ίσως περισσότεροι ή περισσότεροι. Όταν όμως εγώ αρχίσω κάποτε και σκέφτομαι και γυρίζω στο παρελθόν και λέγω, εαστάσου κάποτε. Χόρευα, πήγαινα, γλεντούσα, πηδούσα. Τι ωραία που ήταν τότε. Και αρχίζω και αφήνω τη φαντασία μου, το μυαλό μου, να ονειροπολεί, να μετεωρίζεται ο νους μου στην παλιά μου αμαρτωλή ή απαράδεκτη ζωή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει, αγαπητοί, τώρα όχι μόνο σε έναν αφιερωμένο άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο που πίστεψε στον Χριστό, μετενόησε και αφήνει περιθώρια ονειροπολήματος και μετεωρισμού του νου του να γυρίζει στις παλιές του αμαρτωλές καταστάσεις. Κάποτε θυμάται ο άνθρωπος σε μια άνεση που έχει. Κίνδυνος η άνεση. Η άνεση, η ψυχοσωματική, είναι κίνδυνος. Κίνδυνος. Αρχίζω να θυμάμαι εκεί που κάθομαι στην καρέκλα μου, στο κρεβάτι μου. Να με συγχωρείτε για την περιγραφή της ζωής που κάνω καμιά φορά. Αρχίζω να θυμάμαι τη φιλανάδα μου. Τι ωραία περνούσα. Τη δεύτερη φιλανάδα μου, τη δέκατη φιλανάδα μου. Και αρχίζω εκεί να φουντώνει το μυαλό. Να αρχίζει κατόπιν η καρδιά να πυρπολείται. Κατόπιν, τα παρακάτω τα ξέρετε. Αρχίζω να κυκλώνομαι από τους πειρασμούς. Και τότε, πόσες είναι οι φορές που ξαναγύρισε ο άνθρωπος στις παλιές του συνήθειες, στις παλιές του καταστάσεις, παρότι μετανόησε, γιατί άφησε να μετεωριστεί ο νους του και άφησε να ονειροπολεί. Ο διάβολος γνωρίζει ότι εκεί θα ποντάρει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξαναγυρίσει, να ρίξει τον μετανοημένο χριστιανό, παρά μόνο εάν τον ξεγελάσει και τον βοηθήσει να ονειροπολήσει επί του παρελθόντος. Γι' αυτό εφιστώ ιδιαίτερος την προσοχή σας. Ποτέ, αγαπητοί μου, όλοι μας, μη γυρίζομαι σε οτιδήποτε που πέρασε εκείνα αμαρτωλό ή απαράδεκτο. Μπορεί κάποτε να μην ήταν αμαρτωλό, αλλά τώρα για την καινούργια μου πνευματικότητα να είναι απαράδεκτο. Να γυρίζει πίσω. Ποτέ. Διαβάστε στα ασκητικά των πατέρων, θα το δείτε αυτό. Πόσες φορές οι δαίμονες έφεραν στο σκητάς, στο νου τους, τα ωραία φαγητά που έτρωγε ο Άγιος Αρσένιος στο παλάτι με το βασιλιά. Τι ωραία τραπέζια ήταν εκείνα. Για μια στιγμή ίσως πει κανένας, τι το εθάμαρτο. Μα τώρα, αδελφέ μου, απειρνήθεις την κοσμική ζωή. Γιατί γυρίζεις σε αυτές τις παλιές αναμνήσεις? Δεν ξέρεις ότι θα γίνει ανακύκληση και θα γυρίσεις πάλι πίσω. Ο διάβολος θέλει να σε ρίξει. Αυτό τώρα έκανε ο λαός εδώ. Εμνήσθημεν τους ηχθείας, ους ισθείομεν εν Αιγύπτο δωρεάν, και τους οικείους και τους πέπονας και τα πράσα και τα κρόμια και τα σκόρδα. Εμνήσθημεν. Εάν δεν ανεμιμνίσκονται, εάν δεν ανεθυμούνται, τότε αν δεν ανεθυμούνται,
τότε θα έμεναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την τροφή που τους έδινε ο Θεός. Και ποια ήταν αυτή η τροφή? Το μάνα. Δεν έμεναν μυστικοί, έτρωγαν και χόρτεναν, αλλά ήθελαν την ικανοποίηση της επιθυμίας. Και μόνον αυτό, ακούστε παρακάτω: «Μην είδε η ψυχή ημών κατάξυρος, ουδέν πλην εις το μάνα η οφθαλμή ημών». Τώρα η ψυχή μας, λέγει, είναι κατάξερη. Κατάξερη. Ξεραΐλα απ' έξω, ξεραΐλα από μέσα. Δεν έχουμε το σκορδάκι, το κρομιδάκι, το ψαράκι. Τα μάτια μας δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά παρά μόνο το μάνα. Άωστε λοιπόν, το είπατε, ταλέποροι Εβραίοι. Το είπατε, το ομολογείτε, ότι η ψυχή σας είναι κατάξερη. Μα η ψυχή σας τρώει φαΐ. Πώς η ψυχή σας είναι κατάξερη? Δεν είπατε το σώμα μας είναι κατάξερο? Δεν είπατε το στομάχι μας είναι κατάξερο? Αλλά είπατε η ψυχή σας. Άωστε λοιπόν δεν θέλατε να φάει το σώμα, θέλατε να φάει η ψυχή. Πιστέψατε ποτέ, αγαπητοί μου, ότι η ψυχή είναι εκείνη που επιθυμεί και δεν είναι το σώμα? Το σώμα ήταν ικανοποίηση, μια στοιχειώδη ανάγκη, τέλειωσε. Η ψυχή επιθυμεί. Καλά είπατε, ταλέποροι Εβραίοι, ότι δεν βλέπουν τα μάτια μας παρά μόνο το μάνα. Αν είσαστε τυφλοί, τι θα βλέπατε? Αν είσαστε τυφλοί, θα βλέπατε τα κρομιδάκια και τα σκόρδα και τα πεπόνια και τα αγγούρια? Όχι, βεβαίως. Ώστε λοιπόν τα μάτια σας έπρεπε να ικανοποιηθούν. Μα βέβαια. Νους ωρά και νους ακούει. Η ψυχή πορνεύει, η ψυχή γαστριμαργεί, η ψυχή τα πάντα κάνει. Θέλετε απόδειξη? Ο Κύριος είπε, όταν κάποτε οι μαθητές του τρώγαν με άπλυτα χέρια σιταράκια από τα χωράφια που περνούσαν, και είπαν οι κακεντρεχείς Φαρισαίοι, με άπλυτα χέρια τρώτε, αυτό είναι αμαρτία. Και ο Κύριος είπε, δεν κινεί, δεν λερώνει, δεν βεβηλώνει τον άνθρωπο αυτό που τρώει. Καθε αυτή η τροφή δεν σε λερώνει, αλλά εκείνα που βγαίνουν από μέσα, κλοπές, επιθυμίες, μοιχείες, πονίες, αυτά, λέγει, σε βεβηλώνουν, αυτά σε λερώνουν. Ώστε λοιπόν δεν πορνεύει το σώμα? Όχι, πρώτα η ψυχή πορνεύει. Ώστε δεν γαστριμαργεί το λαρύγγι, η κοιλιά? Όχι, πρώτα η ψυχή. Πρώτα η ψυχή, μετά το σώμα. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, ενώ φάγαμε, ξαναπηγαίναμε να ξαναφάμε. Ενώ ήπιαμε, ξαναπηγαίναμε να ξαναπιούμε. Η ψυχή επιθυμεί. Καλά λοιπόν είπαν και πρόδωσαν τον εαυτόν τους, ότι τα μάτια μας δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά μόνο το μάνα. Ω, αγαπητοί, δεν εκάλυπταν πλέον μίαν ανάγκη, εκάλυπταν μίαν επιθυμία. Βέβαια θα μου πείτε ότι άμα ανοίξουμε μια σύγχρονη μαγειρική, θα διαβάσουμε τα εξής: ότι τα ζώα τρέφονται, ο άνθρωπος τρώγει. Έτσι λέει στον πρόλογο μιας μαγειρικής συγχρόνου, ότι ο άνθρωπος δεν τρώει όπως τα ζώα, ότι του ρίξαν το φάει και τελείωσε ιστορία. Και ποιος μας είπε, αγαπητοί μου, ότι στοιχειωδώς δεν θα περιποιηθεί κανείς λίγο το φαΐ του? Ότι εάν ο Θεός του δώσει αναλλαγή τροφίμων, δεν θα την χρησιμοποιήσει? Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί υπήρξε αυτή η αναλλαγή? Στην έρημο υπήρχε σχολείο, παιδαγωγία. Γιατί, παρακαλώ, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν, στον καιρό μας, τον παλιό καιρό μας, 40 μέρες μέναμε μέσα στο στρατόπεδο μαντρωμένοι και κουρεμένοι όταν ήμασταν στρατιώτες? Γιατί? Από κακία μας το έκανε αυτό ο στρατός, η πολιτεία? Δεν νομίζω. Μας το έκανε αυτό για λόγους ασκήσεως. Η πολιτεία ξέρε το γιατί. Λοιπόν, και εδώ ο Θεός 40 χρόνια φίλει το λαό με μία μονοφαγία. Είχε το σκοπό του. Μία μονοφαγία. Αν και αυτή η μονοφαγία δεν ήταν κατ' ουσίαν μονοφαγία. Κι άλλοτε σας το έχω εξηγήσει. Αλλά το πω λίγο πιο κάτω, γιατί αναφέρεται στο θέμα της του μάνα. Αλλά τι, εδώ τώρα, όταν θα μπαίνανε μέσα στην γη της επαγγελίας, ο Θεός θα τους έδινε από όλα τα αγαθά. Όλα. Τα πάντα θα τρώγανε. Και το κρέας θα είχαν, και τα ψάρια θα είχαν, και το μέλι τους, και τα αυγά τους, και τα σταφύλια τους, και τα ρόδια τους. Λέω τα φρούτα μάλιστα της εποχής εκείνης. Όλα θα τα είχαν. Απαγορεύεται? Όχι. Όπως σε μια σαρακοστή, δεν πρέπει να φάμε κάποια πράγματα.
παρά μόνο κάποια πρέπει μόνο περιορισμένα να φάμε. Είναι για να κοπεί η επιθυμία. Δεν απαγορεύεται λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε πλούτο αγαθών, αλλά θα πρέπει πάντα να ξέρουμε πού θα σταματάμε. Να φτάνουμε να δοξάζουμε το Θεό. Να το μέτρο, παρακαλώ ακούσατε το, θέλω να το προσέξετε. Αν το φαΐ που κάνατε χάσατε να πείτε, μέχρι που να γίνει έστω και μια σταλαγματιά που δεν φέρετε από το διπλανό σας δάκρυ στα μάτια σας, ακούστε, επιμένω σε αυτό, να πάει να δακρύσει το μάτι σας έστω και μια σταλαγματίτσα. Όταν κάνετε την προσευχή σας λέγοντας δόξα το Θεό, φάγαμε, και να έχει ωραία πράγματα το τραπέζι απάνω, και να πείτε δόξα το Θεό, και να το νιώσετε αυτό το δόξα το Θεό, όχι από συνήθεια που λέμε τι κάνουμε σπίτι σας, δόξα σοι ο Θεός. Κανείς δεν καταλαβαίνει αυτό το δόξα σοι ο Θεός, καλά είμαστε. Εκείνο το δόξα το Θεό, και να δακρύσουν τα μάτια. Εάν αυτό το κρατάς, αδελφέ μου, κριτήριο, ξέρετε, έστω κι αν έφαγες καλά, τότε δεν πέρασες τα όρια να φτάσεις στην περιοχή της επιθυμίας. Αν αντιθέτως ξέχασες αυτό να το πεις, το ξέχασες. Ξεχάστηκες το τραπέζι σου. Απλώθηκες. Φέρε και φέρε, γυναίκα, θα πει ο σύζυγος. Φέρε στους φίλους και ράστρε. Ποιος έκανε προσευχή μετά από ένα τραπέζι τσιμπούσι? Είδατε πουθενά καμία προσευχή? Και τώρα που έχουν την συνήθεια να πηγαίνουν στα κέντρα τους φίλους από γάμους, από βαφτίσια, από γιορτές, είδατε εκεί να γίνει προσευχή και όταν τελειώσουμε το τραπέζι να πούμε δόξα το Θεό, περάσαμε ωραία, φάγαμε καλά? Το δάτε αυτό? Εγώ δεν πηγαίνω, δεν ξέρω, για βεβαιώστε με. Το βλέπετε? Δεν νομίζω. Από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω, νομίζω όχι. Λοιπόν, να το ξέρουμε. Ξεπεράσαμε τα όρια. Τότε δεν είναι πλέον αυτό τραπέζι που φτάνει στη δοξολογία, και συνεπώς τραπέζι που θα καλύψει την εφροσύνη ψυχής και σώματος, αλλά κατέληξε να γίνει επιθυμία και συνεπώς ειδωλολατρία.